Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχω εδώ μια μουσική έτσι που βάζω στα Όσκαρ όταν ανεβαίνει κάποιο να πάρει το βραδείο, Διότι έχω απέναντί μου τον Λευτέρη Λαζάρου. Και πολύ τον ευχαριστώ που είναι εδώ. Θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω. Κορυφαίο σεφ. Ε, Ένα άνθρωπο που έχει μπει στα σπίτια μα τώρα με, και με την τηλεόραση. Ε, για, πριν, πριν βγει στην τηλεόραση, είχαμε μπει εμεί <laughs> στα μαγαζιά του μόνο. Τώρα μπήκε αυτό στο σπίτι μα και ησυχάσαμε. Ε, αυτό είναι και το ωραίο όμω, γιατί <laughs> καταφέραμε να βάλουμε την οικογένεια γύρω από το τραπέζι. Είναι, είναι. πολύ το. σημαντικό αυτό. Αλήθεια είναι. Γιατί είχαμε φτάσει να τρέχει ο καθένα χωριστά. Και μπορώ να πω ότι μπορεί ο COVID να μα δημιούργησε πολλά προβλήματα και να ανακάτεψε την τράπουλα. Αλλά τουλάχιστον αυτό το ζήσαμε στο σπίτι όλοι μαζί. Έτσι είναι. Και ενώ στην αρχή ήταν αρκετά δύσκολο, νομίζω ότι μετά μάθαμε και μάθαμε να λειτουργούμε πάνω απ' όλα όλοι μαζί. Ξέρεις τι στα σπίτια που ας πούμε αγαπιούνται και αγαπιούνται γύρω από ένα τραπέζι ή τέλος πάντων συζητάνε γύρω από ένα τραπέζι έχει μια καλή ανάμνηση μόνο ο COVID αυτό που λες, τα τραπέζια ναι, και, και αυτό και... μέτρησε πολύ όντως. Και θυμάμαι έτσι ότι πολλοί φίλοι με κάλεσαν στο τηλέφωνο ναι. που έχουν και το θάρρο και το θράσος ναι. Ακόμα ναι. και σε 11.30 το βράδυ. Ε, ναι, εντάξει, <laughs> για, να να κάνουν, για, για, να κάνουν, ένα μεζέ. <laughs> <laughs> ε, να πάρουν πληροφορίες ναι, και να κάνουν ερωτήσεις ναι. για να κάνουν κάτι καλύτερο. Να σου πω δύο λεπτά. Πώς είναι να παίρνεις το Λαζάρου τηλέφωνο, δεν το έχω σκεφτεί αυτό, να παίρνεις το Λαζάρου για να φτιάξει ένα μεζέ. Γιατί ξέρεις, υπάρχει ο μύθος για σας, για κάποιους σαν και εσένα και για σένα σίγουρα, ότι φτιάχνετε σύνθετα πράγματα. Είναι έτσι ή όχι? Όχι, γιατί και στη σελίδα μου στο, ναι. με το μάτι γαρίδα, αυτά ναι. που δείχνω, είναι απλά και κατανοητά και επίσης δεν είμαι ο, ο μάγειρα που... Κάνει περίτεχνα στι σήματα στο πιάτο. Mm. Γιατί αποθαρρύνει αυτόν που το βλέπει και αυτόν που διαβάζει δεν τη συνταγή. Ναι, για να το χαλάσει. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά ναι. βλέποντα κάτι πολύ σύνθετο, ε, βάζει τον εαυτό του. Μα μπορώ να το κάνω εγώ αυτό. Ενώ η γεύση ουσιαστικά μπορεί να είναι πολύ απλή. Έτσι. Το στόλισμα να είναι περίτεχνο. Ναι. Οπότε δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να δοκιμάσει αν μπορεί να το καταφέρει. Ναι. Και δεν το, το αποφεύγω αυτό όταν δίνω συνταγέ για φίλου για ανθρώπους που τους αρέσει σαν χόμπι να μαγειρεύουν στο σπίτι. Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα σωρό βραβεία, είσαι φτασμένος, έχει έχεις αποδοχή και ξέρεις και τη λεγόμενη υψηλή μαγειρική, αλλά φαντάζομαι μπορείς να φτιάξεις και δύο αυγά γανιτά με ένα τέλειο τρόπο, υποθέτω, γιατί ξέρω ότι στις σχολές μαγειρικής το πρώτο που σου διδάσκουν να κάνεις είναι αυγά, όχι αλλά αυγά όμως ναι. Ε, Καταρχήν το αυγό για μένα είναι ένα κορυφαίο, κορυφαίο συμφωνώ. υλικό για πρωινό. Ναι. Δηλαδή δεν θα το άλλαζα με, με, πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Το να κάνει ένα αυγό μάτι και να είναι έτσι και με και να βουτύξει το ψωμάκι αυτό το προζημένο. Ακριβώ. Να σα ανοίξω την όρεξη. Όχι, μα θα... την έχει ανοίξει έτσι και αλλιώ. <laughs> αλλά θέλω, περίμενε. <laughs> θέλω να φτάσω στο ερώτημα πρώτα και μετά έχουμε να μα ανοίξει πολύ όρεξη. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, τι προτιμά να πα να φάσει εσύ που είσαι ο Λευτέρη Ραζάρου. Προτιμά να πα σε ένα εστιατόριο με βραβεία με μισλέν ή ξέρω εγώ τέλος πάντων ενό δημιουργού έτσι καινούριου που πειραματίζεται και φτιάχνει ωραία πράγματα ή προτιμάς να φας ας πούμε σε ένα νησί να το πω έτσι να φτάσω στο αντίθετο, στον αντίθετο παράδεισο είναι και οι δύο μπορεί να είναι παράδεισοι αυτοί σε ένα νησί που τρως καταπληκτικά απλά τοπικά προϊόντα μαγειρεμένα με τον πιο απλό τρόπο και λες τι είναι αυτό εδώ Αν το δεν το δανάποδα. έχω ξαναφάει να το πω άλλο ανάποδα ναι. <laughs> <laughs> Εγώ επιμελούμε 12 ξενοδοχεία, πεντάστερα και εστιατόρια στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Ναι. Οι διακοπέ μου όμω είναι με ένα κάμπερ, mm. με ένα αυτοκινούμενο. Άρα δεν ξέρω αν απάντησα με αυτό. Απάντησε. Ε, Άρα στη δεύτερη κατηγορία θα πα. Για και όχι, σένα. Και για όχι σένα. μόνο. Ναι. Ε, το κάθε τύχη την ώρα του. Ναι. Δηλαδή πολλέ φορέ με ρωτάνε τι πίνει. Ναι. Τού θα μπορούσα να πιω τσίπουρο... Θα μπορούσα να πιω κρασί, mm. θα μπορούσα να πιω μια εξαιρετική ρετσίνα. Ναι. Στην ώρα του όμω. Ε, για την πύρα, όχι γιατί και γενικότερα στην Ελλάδα την, πήρα την ήμουν σαν αναψυχτικό. Δεν μου ναι, ναι, ναι. Δεν είμαστε τη κουλτούρα και τη μπύρα αυτή τη κουλτούρα. Τη πύρα, εννοείται που, που θα την πιούμε, θα με, πιούμε, ένα πιούμε με ένα φαγητό που του ταιριάζει. Ναι, 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 ναι δεν θα το ναι. έκανα ποτέ και δεν νομίζω να έχω πιει και πολλέ μπύρε στη ναι, ζωή μου. Ναι. Ε, οπότε το κάθε να έχει την, την ώρα του αλλά σίγουρα φορτωμένος όλος ο εγκέφαλός μου, η ψυχή μου, η καρδιά μου, θέλει να στις διακοπές να χαλαρώσει. Και να πάει σε αυτό το Στα, απλό στο πράγμα. Στο πολύ πιο απλό από το απλό. Ναι, στο δηλαδή, πολύ πιο απλό από το απλό. Στο ταβερνάκι που παίρνει το τραπέζι εσύ ναι. και το βάζεις μπροστά στη θάλασσα. Ε, αυτό καλά, ναι, αλλά πέρα από το, από το σκηνικό, που το καταλαβαίνω το σκηνικό. Ε, εγώ σου μιλάω και για το ίδιο το προϊόν ε, Αυτό αλλά δεν, δεν ε. τελείωσα Α, Το τραπεζάκι ναι. είναι η πρώτη φάση της συνταγής Α, ωραία. Μετά είναι ναι. τέσσερις καρέκλες ναι. Η φίλη σου, Σωστά. η συναναστροφή σου ναι. Και μετά είναι ό,τι πιο απλό έχει αυτό το ταβερνάκι να μου προσφέρει Αρκεί να είναι μια καλή πρώτη ύλη Μάλιστα. Και δεν θέλω να μου την καταστρέψει ναι. Ούτε να μου την παραψήσει θα προτιμούσα λίγο προς το όμο παρά προς το παραψημένο. Σωστά. Οπότε αυτή είναι, αυτές για μένα είναι οι διακοπές. Να βλέπω τον άλλο στα μάτια, να μιλάμε για οτιδήποτε Μάλιστα. και αφού τελειώσουμε να παίξουμε και ένα τάβλι. Τέλεια, τέλεια τα λες. Τα λες μια χαρά. Δεν μου λες τι θα τρώγες ας πούμε σε ένα τέτοιο ταβερνάκι. Δηλαδή τι θα θέλες να βρεις εκεί να σου προσφέρουνε. Κατά θα και... να πω εγώ ιδέε, ιδέες, ας πούμε, έτσι, ιδέες. Να, να δούμε αν τα γράφω εγώ ναι, εδώ, όχι, να δούμε δε... αν θα πέσουμε να μαζί. Πω, ναι, λοιπόν, <laughs> κεφτεδάκια, λέω εγώ, <ας laughs> <πω, laughs> <ας πω, laughs> με πατάτες στιγανιτές, <laughs> άμα είναι, είναι καλοκαίρι. Το... Και μια ωραία ντομάτα με ένα ωραίο τυράκι από πάνω. Να συμπληρώσω ναι. κάτι. <laughs> τις πατάτες και τους κεφτέδες γιατί τις τρώμε με το χέρι. Δεν ξέρω, Μήπω είναι παιδική, παιδικό σύνδρομο. Είναι, είναι... είναι παιδική τροφή. Είδε. Είδες λοιπόν, <laughs> δεν έχουμε συναννοηθεί και λέμε το ίδιο πράγμα. Ε, εγώ έτσι νομίζω. Μα δεν είναι. Την ναι, ναι. πατάτα και τον κεφτή δεν την το χέρι. Δίνει μάχε ή για την τελευταία πατάτα στο πιάτο. Όχι, παίρνω μια δεύτερη μερίδα. <laughs> <laughs> Γιατί εμεί έχουμε μεγαλώσει δίνοντα μάχη για την τελευταία πατάτα, αυτή η τελευταία πατάτα με τον αδερφό μου. <laughs> δηλαδή, είναι το μόνο θέμα για το οποίο τσακωθήκαμε στη ζωή μα. <laughs> Αυτό που τρέλανε τώρα, μια και μπήκαμε στον αστερισμό τη πατάτα. <laughs> ε, όταν περίσευε κοιμάς στο σπίτι που μα έκανε φαρδιέ πατάτε η μαμά ναι. και μα ρίχνε κοιμά από πάνω. Oh, Πώ σταμάτα τώρα, θα το Και πάει, το ήρθε χα... αυτή η μνήμη. Το γιατί... κλιμακόνι. <laughs> αυτή η φοβερή μνήμη, <laughs> γιατί πραγματικά η μνήμη τη γεύση είναι πάρα πολύ δυνατή. Ναι. Και η γεύση τη μνήμη. Ναι. Και στο βαρούκο έκανα κοιμά γαρίδα και τι Κυριακέ τα μεσημέρια, ναι. επειδή έρχονται πιο πολλέ φορέ οι οικογένειε ναι. με τα παιδιά. Ναι. Προσέφερα τηγανίτες πατάτες με κοιμά γαρίδας. Κυριακή να βλέπεις τη θάλασσα πο, Να είσαι πο, με πο, την πο, οικογένεια πο, πο, πο. Και να έχει και το γιο να μπερδεύεται Αν τρώει κοιμά μοσχαρίσιο ή κοιμά γαρίδας, Και να λέει μπαμπά αυτό μου αρέσει Για μένα είναι το μεγάλο βραβείο Να σου πω αισθάνεσαι ότι εξοικειώνεις Γιατί εγώ αυτό νομίζω ότι κάνεις Και και εσύ και άλλοι αλλά και εσύ πάρα πολύ Ότι εξοικειώνεις τον κόσμο με γεύσεις που δεν τις έχει συνηθίσει, που δεν, ίσως δεν τις φαντάζεται, αλλά στην πραγματικότητα του είναι πολύ οικίες. Όπως είπες τώρα το ωραίο παράδειγμα, ότι μπορεί να φάει ένα παιδάκι κιμά γαρίδας πάνω σε πατάτες σιγανιτές και να νομίζει ότι είναι κιμάς μοσχαρίσιος. Το 1986 που άνοιξε το βαρούλικο, πάντα στο βάθος του μυαλού μου είχα να ξυπνήσω μνήμες. Δηλαδή ήθελα αυτό που μαγειρεύω, αυτό που φτιάχνω ναι. και δημιουργώ, να, να πάει τον επισκέπτη μου, γιατί η λέξη πελάτη δεν μου αρέσει. Ναι. Τον επισκέπτη μου να τον πάει κατευθείαν και να του ξυπνήσω τι μνήμε. Τις μνήμες, τις ναι. μνήμες της τη γιαγιά του, του πατέρα ναι. του, μητέρας τη μητέρα ναι. του. Οπότε θα ρω τα πέτυχα αυτά τα πράγματα ακόμα και σήμερα. Γιατί πολλέ φορέ μου λένε μου θυμίζει <laughs> τη μάνα μου. <laughs> <laughs> Καλό και αυτό. Αυτό δεν είναι στι μουσικέ σου επιλογέ, βέβαια. Θέλω να πω. Ε, οι οποίε ναι. μουσικέ σου επιλογέ είναι πάρα πολύ high. Έχω δηλαδή, δε, όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά είσαι φοβερά του, του χατζηδάκη από ό,τι βλέπω εδώ. Είμαι τρεις γενιές πυραιώτης, ναι. μεγάλωσα με Beatles και Rolling Stones, ναι. αργότερα ήρθαν και οι άλλοι. Ναι. Και φυσικά λίγο στο μεγάλο μάμου δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσω από αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα που λέγεται Χατζηδάκη. Λοιπόν, πρέπει να σου πω στη μουσική εδώ ταιριάζουμε σε βαθμό κακουργήματο. Δηλαδή, ε... χειρότερο και από του πηγευτέ με τι πατάτε Ιγανιτέ. χειρότερο. δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι με έναν αγαπημένο μου φίλο γυρίσαμε μια μπομπίνα μεγάλη σε <σχ> μια μικρή. Γιατί το κασετόφωνο που είχαμε ήταν δεν χώρα για τη μεγάλη μπομπίνα. Οπότε την τυλίξαμε κρατώντα εγώ το στυλό και εκείνο γυρίζοντα την μπομπίνα για να μπορέσουμε να ακούσουμε κρίμα. Έρικ Μπάρντον. Έρικ Clapton. Έρικ Clapton. Οπότε είναι αντιληπτό ότι είμαι ένα παιδί ροκ, ένα παιδί που γεννήθηκε στον Πειραιά, ένα παιδί που έφαγε τη χούντα στο κεφάλι, ναι. ένα παιδί που πήγε αφισοκολλήσει, ένα ναι. παιδί α, που πολλοί γείτονε λέγανε το μουρλό του Γιώργου. Ναι. <laughs> Ο πατέρας ήταν Γιώργος <laughs> με βλέπανε με μια βαριά πέντε κιλών, ναι. να σου πω, πέτρες. Oh. Και Α, ήσουνα, ότι... ήσουνα... Ναι, εγώ που μάζευα πετροσολίνε. <laughs> και νομίζω ότι το, το μουρνό του Γιώργου κάτι κάνει με τις πέτρες <laughs> Δεν μου λε κάτι, βρήκε το δρόμο σου τελικά. Έτσι, άρεσε τη ζωή του, τον βρήκε στο δρόμο σου. Τον βρήκα το δρόμο στα 13 μου χρόνια. 13 χρόνων είπα του πατέρα μου να με πάρει στα... μαζί του στα σκάφη, στα ναι, παππούρια. Ναι. Και είμαι ένα ευτυχισμένο άνθρωπο γιατί κάνω πάρα πολύ πολλά χρόνια και μόνο αυτό τόσο καλά και είναι αυτό που αγαπώ πάρα πολύ. Μπράβο, τέλο. Αυτό είναι πάρα πολύ να το λε και, το... και να αποδεικνύεται κιόλα. Πάμε σε διάλειμμα. Ε, θα ακούσουμε και ένα από τα ωραία τραγούδια που μα έχει δώσει εδώ ε, ο Λευτέρη. Πριν πάμε σε διάλειμμα, λέω να ακούσουμε την Αθανασία. Τι ζητά Αθανασία. Γιατί όλα αυτά που κάνουμε τελικά. Είναι εξαιρετική εντάξει, ερμηνεία. Την, το μόνο που δεν μπορούμε να πετύχουμε είναι την Αθανασία, νομίζω. Όλα τα άλλα γίνονται. Μίλησέ μου δεύτερο μέρο με τον Λευτέρη Ραζάρου εδώ, τον αγαπημένο μα σεφ. Ε, Λευτέρη, θέλω πριν γυρίσουμε στα τη μαγειρική και τη ζωή σου γενικά έτσι, και πώ ε, κάνει αυτό που αγαπά, θέλω να μιλήσουμε λίγο για του δίσκου σου. Διότι μου είπε ο Βασίλη Κρυμπά, όταν μιλήσατε, ο μουσικό μα επιμελητή, ότι του είπε ότι έχει κάποιε χιλιάδε βινίλια και τρελάθηκα. Ναι, έχω πάρα πολλά βινίλια και τότε που ξεκίνησε, όχι σαν χόμπι, σαν ανάγκη να ακούσω τη μουσική, γιατί βινύλιο ακούγαμε, αλλά αυτό που μου άρεσε να κάνω ήταν να αγοράζω το δίσκο πολλές φορές με διαφορετικά εξώφυλλα από διαφορετικές χώρες. Τότε το εξώφυλλο ήταν έργο ζωγραφική. Βέβαια. Ήταν τελείω διαφορετικό το εξώφυλλο της, το ελληνικό από το γερμανικό, το εγγλέζικο, το γαλλικό και το Οπότε πολλή μου, δηλαδή μπορεί να είναι Πάρα πολύ Αλλά δεν είναι, είναι Θυμάμαι ότι το, ε, το Abbey Road το έχω Πέντε φορές Α, ναι. Το Let's Be το έχω νομίζω έξι Αν δεν κάνω λάθος ναι. Το Revolver το έχω τέσσερις Και τους κρατάς όλους αυτούς τους δίσκους κρατά, Τους κρατάω και είναι κομμάτια κομμάτια Δηλαδή είναι, είναι οι χρονιές τους έτσι είναι τους έχεις ταξινομημένους και ναι, ναι, ναι oh, Έτσι είναι η oh, ε? Και έτσι τραβάω το δίσκο που θέλω να ακούσω. Να σου πω, δάνειζε δίσκους μικρός ή όμως. όχι. Όχι. όχι, όχι. όχι. Ε, ναι. ε, βιβλία δάνειζα και ναι. το έχω μετανιώσει πάρα Αλήθεια, πολύ, ναι. γιατί που σχεδόν ποτέ δεν μου τα φέρανε πίσω. Ναι. Και το μετάνιωσα και στο Βαρούρκο που έκανα μια δανειστική βιβλιοθήκη για τα παιδιά, του εργαζόμενου ναι. του εστιατορίου. Ναι. Που στο διάλειμμα, στο φαγητό που τρώμε όλοι μαζί στην κουζίνα. Ήταν να ρωτήσω αν διαβάσαν το βιβλίο, τι του έμεινε, τι ναι, μάθανε, τι ναι. πήρανε. Δυστυχώ όμω οι περισσότεροι δεν διαβάζαν το βιβλίο. Κάποιοι δεν μου το φέρανε ποτέ πίσω και εκεί ε, στεναχωρήθηκα και την έκοψα τη δανειστική βιβλιοθήκη, γιατί έχασα πάρα ναι, πολλά ναι, βιβλία ναι. και συνήθω το βιβλίο δεν το ξαναγοράζει. Ε, ναι, ναι, το ξέρω, βέβαια. Να σου πω πώ είναι οι σχέσει σου με του εργαζόμενου. Ε, έχετε η, τη φήμη, ΣΕΦ, ότι είσαστε σκληροί άνθρωποι. Ναι. Δηλαδή ότι είσαστε άνθρωποι τη πειθαρχία και τη ε, ε πολλή δουλειά, α πούμε, η οποία μερικέ φορέ μπορεί να γίνει δύσκολη για έναν άνθρωπο που δουλεύει μαζί Αυτό Συνήθω συνήθως πάλι απαντώ ανάποδα. Ναι. Ο Κομνηνός που αυτή τη στιγμή ηγείται τη κουζίνα και πολύ περισσότερο όταν εγώ απουσιάζω όπω τώρα. Ναι. Ε, είναι 43 χρονών και είναι μαζί μου από 14. Άρα μάλλον περνάει καλά. Ε, ο Γιαννάκη ο ναι. που είναι το δεύτερο βιολί, ναι. όπω και ο Αποστόλη ο Τζαβάρα. Ναι. Ο Γιάννη είναι μαζί μου περίπου 10 χρόνια, 11 ναι. και ο Τζαβάρα είναι γύρω στα 9. Μάλιστα. Έχω ένα παιδί που είναι από του γιατί τα μεσημέρια του το που είναι ανοιχτό, έχει και την ζήτηση να φάει ένα ψητό ψάρι κάποιο σε ναι, Ο Χρήστο είναι μαζί μου το βαρόνικο είναι 38 χρόνια, νομίζω ότι είναι 34. Ε, άρα εντάξει, είσαστε φίλοι με όλου αυτού. Ο Νίκο που βγήκε στη σύνταξη που ήταν ναι. μέτρη, Έμεινε μαζί μου 24-26 χρόνια. Ο Νίκα που είναι τώρα μέτρη είναι μαζί μου γύρω στα 23 χρόνια. Σε μια γιορτή του Βαρούγκου στην κοπή τη Πίτα που κάνω ένα τραπέζι. Το κάνω τρει φορέ γιατί είμαστε πολύ εργαζόμενοι και δεν μπορεί, να είναι οι βάρδιε. Ναι. Οπότε το κάνω σε τρει μέρε. Δευτέρα, ναι. Τρίτη, Τετάρτη, τέτοια που να μπορούν να περάσουν όλοι. Εγώ είμαι εκεί και τι τρει μέρε. Ναι. Πήρα τον Νίκο που είχε φύγει με τη σύνταξη ο Νίκο και είναι στο εξοχικό του στο δίλεση. Και του λέω: Θα έρθει στη γιορτή του Βαρούλπου, κάνω ένα τραπέζι εκεί. Γιατί δεν το κάνω ποτέ στο Βαρούλκο, γιατί δεν ευχαριστείόμαστε. Ναι. Γιατί μπαίνει ο κόσμο μέσα και εμένα με σηκώνουν να χαιρετήσουμε. Ναι, και τα ναι, λοιπά. ναι, ναι. Μου λέει: Δεν σου αρνήθηκα ποτέ 23-24 χρόνια θα σα αρνηθώ τώρα. Και ήρθε και τις τρεις μέρες. τι τρει μέρε. Τι λε τώρα, Τι λε τώρα, συγκινητικό. Ναι, ο να σου μου πω: Μου αναφέρει μόνο άντρε. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί έχω, έχω μια απορία, έχω μια απορία ναι, ναι. πριν μου πει. Θα, θα, υπάρχει και κάποια γυναίκα σίγουρα. Αλλά μπορώ να μου μιλήσει μια πολύ απλή απορία. Γιατί οι γυναίκε μαγειρεύουν στο σπίτι και οι άντρε στα εστιατόρια. Ε, μου έχει ξαναγίνει <laughs> η ναι. Είχα, είμαι και απαντώ, πάρα ναι. πολύ λογικά. Ναι. Μια γυναίκα που θα ακολουθήσει ή θα θελήσει να ακολουθήσει και τη μητρότητα και να κάνει δύο παιδιά, ένα-δύο, φεύγει από το χώρο γύρω στα 5 με 6 χρόνια. Οπότε είναι αντιληπτό mm. ότι απομακρύνεται από το χώρο και όταν γυρίσει οι συμμαθητές την έχουν περάσει. Ε, εκτός αν είναι και αποφασίσει η δουλειά τη, ναι, αλλά χωρί οικογένεια ναι, ή οικογένεια ναι. χωρί παιδιά, ναι. ή έχω βοήθεια σημαντική, να λείψω μόνο ένα χρόνο. Ναι, Κοίηση ναι. και λίγο μεγάλο. Μου λε ότι σε τέσσερα χρόνια οι συμμαθητέ σου ξεπερνάνε στη μαγειρική, δηλαδή είναι ένα ναι, πράγμα που αν λείπει από εκεί, είναι τέτοια η εξέλιξη. Γιατί γίνεται αυτό. Ναι, ναι, η εξέλιξη είναι μεγάλη και προχωράνε πολύ πιο μπροστά. Και επίση ε, μια γυναίκα πρέπει να έχει ένα μεγάλο τσαγανό. Εγώ συνεργάζομαι πολύ περισσότερο μαζί του και mm. πολύ πιο γρήγορα και εύκολα. Καταρχήν είναι. Πολύ πιο πειθαρχημένα στην καθαριότητα ναι. Σαν τη φύση τους ναι. Με τον άντρα πρέπει Να ξεκινήσεις εσύ πρώτα τη λάτζα Για να ναι. ακολουθήσει και ναι. Μάλιστα. Έτσι γίνεται και στο του Οι κεφαλές ξεκινούν τη λάτζα Μάλιστα. Και ακολούθουν όλοι ναι. ε, Η ηλέκτρα η κόρη μου είναι στο μαγαζί Από 19 χρονών Α, ναι. Κοντεύει 32 Και τη αρέσει και θα μείνει εκεί Είναι μέτρη, είναι μέτρη. Εγώ Μάλιστα. Την, ε που να γίνει να αναλάβει σαν διευθυντή ναι, του εγώ ναι. γιατί το αγαπάει, το καταθέτει ναι. ε, είναι πολύ γλυκιά, όχι γιατί είναι η κόρη μου γιατί είναι πολύ γλυκομίλητη, είναι πολύ, ναι. πολύ ευχαριστή ε, δεν το λέει ναι. στους επισκέπτες ότι είναι παιδί του Λαζάρου ναι. ε, εγώ το λέω όταν τη συναντήσω σε κάποιο τραπέζι που μιλάει με τους, το γιατί καμαρώνω ε, πάρα βέβαια. πολύ και <laughs> μ' αρέσει που <laughs> την έχω εκεί ναι. Η άλλη ακολούθησε το προς τη μεριά της μητέρας της, έγινε η ψυχολόγος, η ναι. μαμά της είναι γιατρός, ναι. ακολούθησε προς εκείνη τη μεριά. Οπότε την ηλέκτρα την έχω σχεδόν κάθε μέρα στο Βαρούλικο, εκτός ρεπό. Ε, έχω πάρα πολλά κορίτσια στο μαγαζί, στο σερβις είναι πάνω ναι. από τρία-τέσσερα ναι. και στην κουζίνα αυτή τη στιγμή είναι τρεις. Α, εντάξει, 3 έχεις κορίτσια. κάποια αναλογία κάπως. Κόσμο. Ναι. Πώς, πόσο, mm. πόσο κόσμο απασχολείς. Προ-COVID 96. Τώρα είμαστε γύρω στι 75. Όχι γιατί δεν χρειάζομαι άλλου, αλλά γιατί δεν βρίσκω. Δεν βρίσκει. Ισχύει αυτό το πράγμα ότι δεν βρίσκει. Είναι, ε... είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν γιατί, είναι... πώ το εξηγεί. Όσον αφορά την Ελλάδα, είναι τεράστιο <στοί> το δημογραφικό μα πρόβλημα. Ναι. Ένα γερασμένο πληθυσμό. Ε... ο COVID ανακάτευσε την τράπουλα, έβγαλε τα παιδιά αυτά στο delivery. Ναι νιώθουν πολύ πιο εύκολα και πιο, ε, νιώθουν πολύ πιο ελεύθερα σε ένα μηχανάκι επάνω. Αυτό που εγώ απλά συμβουλεύω τα παιδιά αυτά είναι ότι αυτό μπορεί να το κάνει στα 25 στα 30 Στα 55 σου δεν μπορεί να το κάνει. Σωστά. Χρειάζεσαι ένα επάγγελμα στα ναι, χέρια σου. Ναι. Ε, είναι αυτή τη στιγμή η ελευθερία σου πάνω στο μηχανάκι σου, πάνω σε αυτό που ναι, ναι, ναι. κοιμάσαι όλη την ημέρα και άγισε και φέρεσαι. Ε, δεν υπάρχουν σχολές δημόσιες. Θεωρεί ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια δημόσια σχολή. Θεωρώ ε... ότι είχαμε, είχαμε και τι απαξιώσαμε. Τις απαξιώσαμε. Εγώ έκανα μια πρόταση ναι. που δεν έχει ακουστεί. Επειδή ο COVID μα δίδαξε το διαδικτυακό μάθημα, ναι. θα μπορούσαν καταξιωμένοι μάγειρε διαδικτυακά να παραδώσουν μαθήματα. Μάλιστα. Γιατί ένα παιδάκι από την βόρεια Ελλάδα, από τον Εύρο, από του Λιψού, από ένα κριτικό νησί, αν έχει το μεράκι να γίνει μάγειρα. Εάν έρθει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη όπου υπάρχει κάποια σχολή ιδιωτική Ο γονέας του θα χρειαστεί 20.000 το χρόνο mm. 30 ευρώ την ημέρα είναι το ελάχιστο χαρτζηλίκι που πρέπει να έχει ένα παιδί για να ζήσει έτσι. Να φάει, να έχει ναι, ναι, την τηλεφωνία που ο γονιό το θέλει να έχει Βέβαια, το φλέβουν, να το ψάχνει Και να έχει <laughs> τα να το απαραίτητα 400-500 ευρώ είναι τα διαμέρισματα στην Αθήνα, οι καρσονιέρε, όπως παράδειγμα η σχολή κοστίζει 300 ευρώ περίπου με 400 το μήνα γιατί είναι 3.500 το χρόνο από 2.800 έως 3.500 ανάλογα τη σχολή που επιλέγεις. Οπότε αν τα κάνουμε σούμα όλα Έτσι, αυτά δίκιο. φτάσαμε στις 20.000. Το διαδικτυακό μάθημα από το Υπουργείο Παιδείας δωρεάν ας καλύψουν τα έξοδα. Και δεν είναι ανάγκη να χτίζουμε σχολέ συνέχεια. Είναι αυτό που γίνεται κάθε μικρό νησί και ένα αεροδρόμιο. Ναι, που ναι. δεν προσγειώνεσαι ποτέ. Έτσι σε πάνε προ πίσω. Έτσι. Είναι. Δεν μου λε, πιστεύει ότι είναι μια δουλειά που θα τη συνιστούσε σε νέου ανθρώπου, του σεφ, ή γενικά τη δουλειά γύρω από το, από το φαγητό. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι μόνο σεφ, υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει Θεω... γύρω από αυτό. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον τη εθνική μα οικονομία. Άλλωστε, αυτό δείχνουν και τα νούμερα. Ναι. Το τουριστικό μα προϊόν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα περιζήτητο. Αυτή τη στιγμή οι κουζίνες εξελίσσονται με μηχανήματα σύγχρονα. Η εποχή που εγώ μαγείρευα ήτανε στόφες πετρελαίου. Άρα δηλαδή, είναι η φλόγωση, και μια δουλειά πολύ πιο εύκολη. Πια, η ενοείς. φλόγωση στα γεννητικά μας όργανα ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα με επαγωγικές αιστείες, ναι. κτλ. Οπότε για μένα είναι Ευτύχημα ένα νέο παιδί, είτε είναι κορίτσι είτε αγόρι, να ακολουθεί αυτό το επάγγελμα καταρχήν είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Ναι. Δεύτερον, αν είσαι και λίγο επικοινωνιακό, γνωρίζει ανθρώπου τεράστιου. Μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ε, αισθάνεσαι μένα... την χαρά ότι έχει γνωρίσει ανθρώπου που μέσα από άλλη δουλειά μπορεί να μην του γνώριζε ποτέ, είναι αυτό κάτι που θεωρεί. Σημαντικό στη ζωή σου ή όχι. Μα νομίζω ή ότι... ή κάμια φορά του βαριέσαι κιόλα. Καθόλου δεν βαριέσαι. Το να τα ένα μαντέλα ναι. δεν βαριέσαι αυτόν τον άνθρωπο. Είναι χαρά σου να τον κοιτά στα μάτια για να δει μέσα από το βλέμμα το πόσο καλά περνάει. Όταν. Τα... όταν ήρθε στο μαγαζί, για μένα ήταν πολύ συγκινητικό. Ε, καλά, το να βλέπει τον Έλσον Μαντέλα να τον γνωρίζει, ένα μύθο πραγματικό, ε, ε, ε. έναν άνθρωπο που έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία και για την κόμμα του Απαρχάη, το, δηλαδή, που ήταν τόσα χρόνια στη φυλακή, προφανώ είναι συγκινητικό. Όταν έρχεται τον Ταλέμα, πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ιταλία, έρχεται να φάει σε σένα. Ε, είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Να σου πω, επειδή βλέπω αναφέρεσαι σε πολιτικού, είσαι πολιτικοποιημένο άτομο, έτσι. Προκύπτει είμαι αυτό πολ... από, το είμαι... Γεν... Είμαι... από το γενικό, από τον τρόπο που μιλάς. Είμαι πολιτικοποιημένος, ακριβώς ναι. είμαι πολιτικοποιημένος. Είμαι ναι. συνειδητά ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι πρέπει ο καθένας να ψηφίζει. Ναι. Δεν αγαπώ την αποχή. Ναι. Δεν αγαπώ το λευκό. Ναι. Ε, το άκυρο. Ναι. Νομίζω ότι το δικαίωμα του κάθε τέσσερα χρόνια να ψηφίζουμε είναι μοναδικό. Βέβαια. Και κάποιοι πολέμησαν γι' αυτό. Σωστά, και έχεις. μέσα σε αυτός και ο πατέρας μου. Ναι, ναι. Οπότε και μόνο από σεβασμό στο πρόσωπό του ε, δεν υπάρχει περίπτωση να απέχω Πες από την κάρτα. για τον πατέρα σου, τι, τι, πώς τον θυμάσαι και τι Ο πατέρας μου σου ήταν αφήσει. ένας μάγειρας, ένας πάρα πολύ καλός μάγειρας και ήταν, ο, ήταν ο, για μένα ο πρώτος άνθρωπος που με έκανε να αγαπήσω αυτή τη δουλειά. Mm. Γιατί όταν κουβάλαγα την κατσαρόλα που είχε φτιάξει στο σπίτι το χειμώνα που δεν εργαζόταν, γιατί ήταν σε βαπόρια. Ναι. Mm. Και πήγαινε στην ταβέρνα στο καπελίο του Πειραιά σε κάποιο καπελίο του Πειραιά και πέφτανε οι μπουκέ μέσα. Τι ονοματίζαν τις μπουκέ μέσα και όλοι του λέγανε το πόσο ωραίο είναι αυτό mm. που έχουμε μαγειρέψει. Με τα επιφωνήματα αυτά, mm. Τα, mm. τις γεύσεις mm άρχισε να μου αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα να το ζήσω αυτό από τη δική μου την πλευρά. Μάλιστα. Έτσι εκεί πήρα τις αποφάσεις αυτές. ο πατέρας μου εξορίστηκε, δεν κατέβηκε από το βουνό, έμεινε, εξορίστηκε. Το κατηγορητήριό του είναι ότι συνελήφθηκε, εξορίστηκε σαν μάγειρα του Ελλάς, στην Ίσον Μακρόνισον. Μάλιστα. Οπότε, αποσεβασμένο σε πολλά πράγματα στο πρόσωπό του, ε, είμαι μπροστά στην κάλπη Παραμένεις, Κάθε φορά. Παραμένει αριστερό πάντα. Ε, παραμένω μέσα σε αυτό το χώρο. Mm. Ε, με όλες τι πίκρες του και με όλε τι ε, δυσκολίες του. Ναι. Αλλά είμαι εκεί και κοινωνικά και συναισθηματικά και προσπαθώ να το κάνω και καθημερινά όπου χρειάζεται. Δεν σου πω, νιώθει ε, ότι αυτός ο χώρος παιδί μου, μπορεί να ξαναβρει ένα δρόμο έτσι. Πώ να σου πω, να εκφράσει με, μεγάλε κοινωνικέ ομάδε, διότι περνάει μια κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστερά, γενικά στον κόσμο. Στην Ελλάδα έχει περάσει από διάφορε φάσει τα τελευταία χρόνια, τώρα δεν είναι στην πιο δυνατή τη. Πώ το βλέπει αυτό, α πούμε, Δηλαδή, είσαι αισιόδοξο για το μέλλον τη αριστερά, Δεν Ή είμαι αισιόδοξο. μελαγχολία δεν και είμαι όλα. Δεν είμαι αισιόδοξο, γιατί διακρίνω ότι τα νέα παιδιά δεν διαβάζουν. Δεν έχουν ενημέρωση. Δεν ανοίγουν βιβλίο. Ε, σω αυτό το κινητό, αυτή η πληροφορία που παίρνουν μέσα από αυτές τις εύκολες και ευκολοχώνευτε ε, σελίδες Ναι. Και δεν τα γνωρίζω και καλά. Εντάξει, τώρα, ναι. Ται, 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 ε, νομίζω ότι του εγκλωβίζουν πάρα πολύ. Τα social media και όλα αυτά. αυτά. Ναι, δηλαδή ναι, ναι. το ότι βλέπω δύο νέα παιδιά σε ένα μπαρ με, με πολύ δυνατή μουσική που δεν μου αρέσει καθόλου να μην επικοινωνούν και να είναι σκημένοι πάνω από το κινητό του και να στέλνει ο ένα μηνύματα από εδώ, άλλο από εκεί και να παρακολουθούν διάφορε σελίδε. Ναι, η δική μα γενιά δεν μπορεί να το καταλάβει ε, αυτό με τίποτα. Δε, δηλαδή, ότι ναι. γενικά ένα άνθρωπο έξυπνο δεν μπορεί να το καταλάβει. <laughs> Εντάξει, δεν ξέρω, ξέρεις, είναι, είναι τόσο αλλιώ από εμά που προφανώ έχουμε κάποιο εμεί ζήτημα, δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Και με τρομάζει. Αλλά... Δηλαδή, άκουσα ότι ο Έλιον Μάσκ το πρώτο στο κεφαλάκι, <laughs> τσιπάκι, <laughs> σε ένα τσιπάκι. Τσιπάκι, ε, ναι. Αυτά με τρομάζουν πάρα Βέβαια, πολύ. Βέβαια για ιατρικού λόγου, αυτό μπορεί να είναι σωτήριο για πολλοί κόσμο. Ε, ναι. Παρ' όλα αυτά... Πάντω γενικά είσαι ναι. λίγο επιφυλακτικό, από ό,τι καταλαβαίνω. Είμαι επιφυλακτικός την... γιατί συζητάω κάποια στιγμή, ενώ ναι. τα κινητά μου είναι κλειστά, συζητάω ναι. κάποια στιγμή για να κάνω μια εκδρομή κάπου ναι. και μου έρχεται ένα μήνυμα <laughs> ότι... Είμαστε το πρακτορείο Τάδε. <laughs> Κάπω μου φαίνονται λίγο παράξενα όλα αυτά. <laughs> λοιπόν, θέλω να μου πει διάφορε ιστορίε που έχει ζήσει. Ε, τι λε στο διάλειμμα τι καλέ και θέλω να τι ακούσουν και οι ακροατέ <laughs> μα. Γιατί είπε τώρα μια φοβερή ιστορία με του Beatles στον Πειραιά. <laughs> ναι, ήταν. Νομίζω 65-66, δεν θυμάμαι τώρα. Άμα το κουμπλάνουν να το βρούμε. Ναι. Είμαστε στο σφαιριστήριο του Σιδέρη. Ιδέρη πρωτοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Βέβαια. Ο Γιώργο Ο ο... ο Μεγάλο στη Σωτήρο, στον Πειραιά. Ε, έρχεται ένας φίλος εξαιρετικός δράμερ. Έφτασε σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Αμερική όταν πήγε. Ναι. Και μπαίνει μέσα και μας ψιλοπρόγγιξε. Ναι. Παίζεται ποδοσφαιρά και η Μπίρκλες είναι στο ρολόι. Στο ρολόι στο <χι> Φασα -Λιμάνι. Φασα -Λιμάνι. Φασα -Λιμάνι, Στο ρολόι στο Πασαλιμάνι. ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Τον τζαλαπατήσαμε γιατί έγινε ένα πανικό, ένα πανζουλισμό. <laughs> δεν είναι αυτό. Δεν είχαμε και τα social media. Ε, ναι, σήμερα. τώρα να σου λένε αυτά. οι Beatles είναι στο και λιμάνι του Του είχαν φέρει δύο άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια στη ζωή, όπω και από του Beatles δεν υπάρχουν κάποιοι. Ε, ο Αλέξη Ομάρδα ναι. και ο Αλέξανδρο Ονάση. Φίλοι μεταξύ του, του είχαν φέρει στην Ελλάδα. Και από κάποιο σκάφο του βγάλανε με μια βενζινάκα του και του πήραν ένα αυτοκίνητο, ένα μια ροζρόη άσπρη αν θυμάμαι καλά ναι. που τους πήγε στο ξενοδοχείο και μετά πήγαν Αράχοβα γνώρισαν τον Τιτσάνη είδαν τον Ζαμπέτα ε, ο Χάρισον αγόρασε μπουζούκι ε, νομίζω ή από του κενταρέ, και τον πήρα στο, στο, παράλληλο της, του τρένου ναι. ή το πήρα από την Αθήνα δεν θυμάμαι πάντως νομίζω ότι από τους κενταρέ το πήρα από το Στέλιο τον μπουζούκι ναι. ο Χάρισον ή του το πήρανε. Του πρόλαβε εκεί λίγο μέσα πριν πουλιστήκανε. Του πρόλαβε να στο αυτοκίνητο με ένα μπαρτζουλισμό εκεί πέρα ότι είχε γίνει. Η χαρά μα ήταν πολύ μεγάλη. Τώρα το να βλέπει σε απόσταση κάποιων μέτρων αυτό που ε, πιστεύει ναι. ότι δεν τη Και ηλικία... μου είπε και κάτι άλλο που είναι πολύ συγκινητικό και πολύ ιδιαίτερο. Ότι άκουγε στο imagine. Ναι, όταν έγινε η δολοφονία του Λένων, ήμουν ναι. μέσα σε ένα αυτοκίνητο ε, τη δουλειά μου. Πήγαινα για δουλειά. Άκουγα το «Imagine» από ένα σταθμό, προφανώς κρατικό, γιατί έκανε διακοπή ναι. από κάποιο πρόγραμμα και διέκοψε το τραγούδι για να μας πει ότι ε, η δολοφονία του Λένος στην Αμερική. Αυτό ήταν, έκανα, έκατσα δεξιά, έκανα αρκετή ώρα να συνέλθω γιατί ήταν τελείως ξαφνικό, κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο. Από παρανοϊκό. Συγκλονιστική είδηση τότε αυτή. Δηλαδή είναι όπω αν οι νεότεροι μπορούν να το συνδέσουν ίσω με το, την είδηση που όταν πέθανε Νταϊάννα με τη φασαρία που είχε γίνει, με το χαμό που είχε δημιουργήσει τότε. <laughs> ε, Δεν δε συνδέω τα δύο πρόσωπα, <laughs> αλλά θέλω <laughs> να πω την το, την επίδραση που είχε στον πολύ κόσμο. Ε, θυμάμαι και άλλου βέβαια, αλλά αυτό που είχα ζήσει με το Λένε ήταν κάτι μοναδικό και για το Χέντριξ Το ότι πέθανε για τον Μόρισον και τον John... Δεν θυμάμαι, θα θυμηθώ. είναι ναι, εξαιρετική. Τζάνι Τζόπλιν. Τζάνι Τζόπλιν, ε, ναι. Για Μάλιστα. Για όλου αυτού του ανθρώπου. Δεν μου λε, είσαι ταξιδιάρη τύπο ή όχι. Πα ταξίδια. Μα είπα, με κάμπερ ταξιδεύω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω, πού πα, ποια είναι τα αγαπημένα σου μέρη. Δεν, Ό, δεν θέλω πει. να πει στην Ελλάδα, είναι Ελλάδα, θα έρθω μετά. Έξω εννοώ από την Ελλάδα. Από τα μέρη που έχω περάσει ονειρεμένα ναι. είναι η Σικελία. Ναι γιατί γνώρισα τα ελληνόφωνα χωριά στο νότο της Ιταλίας, πέρασα απέναντι στη Σικελία, έζησα τους Έλληνες που μόλις είδαν ένα πρόσωπο που κάτι τους θύμιζε, δεν είναι... όταν τους είπα θυμηθήκαν αρκετά πράγματα, ήταν τόσο, ζεστή η φιλοξενία τους, σαν να βλέπανε ε... Κάποιον άνθρωπο από την Ελλάδα που τον ξέρανε πάρα πολύ καλά. Πόσα χρόνια πίσω αυτό. Όχι τώρα τελευταία. Α, τώρα, τελευταία. Από δύο-τρία α, α, χρόνια α, τρία, α, πήγα στην Ιταλία. Έμεινα στα ελληνικά. Το είχα όνειρο να καταξιδέψω ναι. στο Νότο. Και στα ελληνόφωνα χωριά τη Ιταλία είχα μια απίστευτη εμπειρία μαζί με αυτού του ανθρώπου. Στα δικά του κουτουκάκια και στέκια να πιούμε αυτά τα φοβερά κρασιά από την Έτνα. Ναι. Που μοιάζουν πολύ με τα δικά μα τη Σαντορίνα. Ναι. Ε, η Ισπανία μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Mm. Του Νότου είσαι πάντω mm. τύπο, έτσι. Ναι, θέλω το καλοκαίρι. Και να... αυτά που μου λε, όλα φέρνουν και λίγο ενδιαφέρον από κουζίνα. Τώρα κατά ψέματα και η Ιταλία και η Ισπανία είναι φοβερέ mm. στην κουζίνα. Νομίζω ότι είμαι ένα άνθρωπο που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την Ιταλία, γιατί έχω δουλέψει ναι. στην ε, Νάπολη. Ε, έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από την κουζίνα του. Εκτό από τι επιρροέ του πατέρα μου. Έχουμε κοινά υλικά και κοινά στάδια. Ναι. Ε, το φαγητό, πρώτα το ακού. Ακούς, mm. ακούς το, το κρεμμύδι να χορεύει μες στην πετσαρόλα, ναι. να τσιρίζει. Ναι. Και μετά αρχίζει να το μυρίζει το φαγητό. Ναι. Φυσικά, τελευταία το γεύεσαι. Ε, οπότε με του Ιταλού έχουμε αυτά η, τα κοινά χαρακτηριστικά. Η επιρροή τη ελληνική κουζίνα είναι κατά τη γνώμη σου περισσότερο από την Ιταλία και από τη, ας πούμε, από τη Μεσόγειο, αυτό το κομμάτι τη, ή από, την, και από το κομμάτι το άλλο τη Μέση Ανατολή, λίγο. Νομίζω ότι οι Έλληνε είμαστε ένα κράμα από πολλέ από φάρε που κάναμε τη φάρα του Έλληνα. Mm. Ε, δεν ξέρω αν έχουμε επιρροέ από άλλε κουζίνε. Αυτό που ξέρω είναι ότι η κουζίνα μα είναι αληθινή. Ναι. Λέει αλήθεια. Δεν είναι ψευτική. Mm. Και το ότι η κατάταξή της στον παγκόσμιο χάρτη της γαστρονομίας είναι πολύ σημαντική είναι ένα μεγάλο κίνητρο για την πολιτεία να δει τι κάνει με τις σχολές. Mm. Θεωρώ ότι Είμαι, είμαι mm. ένας άνθρωπος που ο εχθρός του ιδιότητα είναι το καλό δημόσιο. Mm. Όταν έχω καλό δημόσιο αναγκάζω τον ιδιότητα να μου δώσει κάτι παραπάνω. Mm. Mm. Τώρα ο ιδιότητας μου δίνει το ελάχιστο. Mm. Η φίτηση. Ουσιαστικά δεν είναι ούτε τέσσερι μήνε σε αυτέ τι σχολέ και είναι δύο χρόνια. Γιατί αν βάλουμε ότι ξεκινάνε Οκτώβρη, διακοπέ στο Χριστούγεννα, κάποιε κινητοποιήσει στο κέντρο που δεν μπορούν να μπουν στα μέσα μαζική μεταφορά, να φτάσουν στο σχολείο, 15 μέρε το Πάσχα, κάτι τριήμερα 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, καθαρά Δευτέρα και όλα αυτά που μα γυρίζουν γύρω-γύρω. Ναι, και ότι τελειώνουν στα μέσα του Μαΐου με εξεταστικές με εξετάσεις ουσιαστικά το μάθημα δεν είναι πάνω από τρει ή τέσσερις μήνες δεν είναι εξάδικο δεν είναι ναι. πληρώνεις δύο χρόνια και στην ουσία κάνεις μάθημα συνολικά 6-7 μήνες και μετά στέλνουν τα παιδάκια αυτά να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε τετράστερα ξενοδοχεία δεν είναι ναι. για μένα η παιδεία και η, η παιδεία σωστή και η εκπαίδευση που γίνεται επίσης σωστή Μάλιστα. Η παιδεία στον χώρο αυτό είναι απαραίτητο να είναι, να είναι σε σχολή ή μπορεί να είναι και εμπειρική. Δηλαδή μπορεί κάποιος εμπειρικά μόνος του επειδή είναι ταλαντούχος και επειδή το μελετάει πολύ να γίνει πολύ καλό σεφ. Γιώργο, ή θεωρείς μου, ότι χρειάζονται σπουδές. Αν μου επιτρέψεις Γιώργο μου. Εννοείται. Ε, το πρότεινα και αυτό. Πρότεινα τα παιδιά να περνάνε από τα εστιατόρια mm. με ένα κίνητρο που θα το, δώσει, θα το βρει η πολιτεία ποιο θα είναι αυτό. Σε εμά το δικαίωμα να παίρνουμε αυτά τα παιδιά σαν πρακτικάριους όχι απαραίτητα από τι σχολέ. Ναι. Να δοκιμάζουν καταρχήν αν αυτό που αποφασίσαν να κάνουν του αρέσει. Φέβαι, σωστά Ταυτόχρονα να πληρώνονται, ναι. να μην επιβαρύνουν του γονεί του. Ε, να έχουν μια απαλλαγή γιατί το δυσβάσταχτο σε ένα παιδάκι το παίρνει κοντά σου να το μάθει είναι ασφαλιστική τη φορά. Ναι. Να έχει ασφάλιση κάλυψη ατυχήματο. Να μην είναι συνταξιοδοτικό. Α είναι λίγο αργότερα. Έχει απόλυτο όπως... δίκιο. Όλα αυτά τα λε. Ε, τα τα έχεις λέω δυστυχώ πει... και τα ξαναλέω και τώρα. Και δεν δω ακούστηκαν δω... ποτέ. Δεν ακούστηκαν Μάλιστα. ποτέ. Δεν με φώναξε κάποιο. Ναι. Να με ρωτήσει. Καλά τα λε. Ναι. Τα βάζουμε κάτω να δούμε αν υπάρχουν λύσει. Και δεν είμαι μόνο μου. Ναι. Υπάρχουν δίπλα μου άνθρωποι. Επειδή με αγαπάνε οι συνάδελφοί μου. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κινητοποιήσουν και να κινήσουμε τη γη ολόκληρη γύρω από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο αυτό γιατί όπω λες αυτό είναι το προϊόν που πουλάμε. Ε, αυτό είναι το μέλλον σε μεγάλο βαθμό. Αυτό και το κρασί. Μαζί πάνε. Μα είναι απαραίτητο ναι, να το κάνουμε. Ναι, ναι, είναι πολύ απαραίτητο να το κάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε, θα το χάσουμε. Ναι. Τώρα, μετά αφού ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, πρώτα θα μου πει του αγαπημένου σου τόπου στην Ελλάδα και, ποι, από ποι, και πού είναι τα καλά ε, σημεία που πρέπει να πάω. Έτσι, και αποφασίσω να κάνω κανένα ταξίδι γαστρονομικό κι εγώ. Λοιπόν, τώρα θέλω να με πα ένα ωραίο γαστρονομικό ταξίδι. Αλλά θα το ξεκινήσουμε από εκεί που θα θέλω εγώ, γιατί θέλω να ρίξουμε και τη διαφήμιση στον τόπο μου. Εγώ είμαι από την Ιθάκη, όπω ξέρει. Τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, τα, τα έχουμε ξαναπεί. Και είχε πει. Παραδείγματο. Καταρχήν το πω. στο Τζιριμπί, για να σε πιάσω. <laughs> Έλα, εκεί για τα να το ξαναπρολάβω. Ναι. Στο Τζιριμπί, έχω περάσει το ωραιότερο καλοκαίρι στα 14 χρόνια, ναι. στα, στα ναι. στα ναι. μου χρόνια. Στα 16 μου χρόνια. Φιλοξενούμενο περίπου. Από μια οικογένεια, την, την, ε, η κόρη, η φίλη, η κόρη, δηλαδή η Βάνα ήταν η κολλητή μου φίλη και παραμένει ναι. φτυχώς, Ε, που το σπίτι είναι απέναντι από το λιμεναρχείο. Μάλιστα. Το Α, ξέρω το σπίτι πιο λες. Ναι. Η Βάνα η μαρούδα που είχε από κάτω Μάλιστα. να που πουλάει μπιζουτάκια, μπιζουτάκια, διάφορα πραγματάκια, σκουλάρικα ναι. και τέτοια. Η εκεί στο Τζιριμπή, πέρασα τα ονερότητα, το, το ωραιότερο καλοκαίρι μου, από τότε έχω επισκεφθεί πάρα πολλέ φορέ στην Ιθάκη. Το κιόν είναι αυτό που με τρελαίνει. Μπράβο, εγώ είμαι στο Σταυρό. Θέλω στο, να πω στο Σταυρό. Ναι. είναι ένα παιδάκι που έχει ένα καλό εστιατόριο εκεί. Ναι. Λε τι με... φρίκε. Ναι, και είναι περίπου πάει εκεί ο Δημοσθένη ο Κατρίτσης Μάλιστα. Που τελείωσε το σπίτι του με χίλια ζώρια πέρσι. Πω, τα ξέρει όλα. Είσαι περίπου ντόπιο. Σχεδόν θιακιός Ναι, σχεδόν θιακιός, Ε... 200. Να σου πω κάτι για πε μου λίγο όμω για το τυροκομείο το φοβερό που έχουμε εκεί. Του το, το, το Καραβία. Ναι ε, Έχω μια φωτογραφία εκεί στον πλάτανο. Πλάτανο ναι. Το λένε το ουζερί εκεί, ναι. το ναι. καφενεδάκι. Ή ναι, ναι, ναι. πλατάνια, όπω το, το λένε. Πλάτανο, ναι. νομίζω. Ναι. Έχω μια φωτογραφία εκεί που έχει φέρει όλα τα καλούδια του και τα τυράκια του ναι. ο, ο Καραβία. Και έχω γράψει από κάτω. Εάν γνωρίσει την τρέλα του Καραβία, Ναι δεν θα φύγει ποτέ από την Ιθάκη. <laughs> Όταν θα τελειώσουμε να σου δείξω ένα βίντεο ναι. από το Γιδάκι, τον ναι. το συγχωρεμένο τον Νικόλα ναι. και τον, τον, τον Οδυσσέα, ναι. που έχει χορέψει το ρεότερο ζεμπέκικο. Από, και στο Γιδάκι το γυδάκι. έχει χορέψει κιόλα πάνω στι πέτρε. Όχι, είχε κάνει μια εξεδρούλα. Α, εξεδρούλα. Και σερβίριζε α, σερβίριζε, α, μάλιστα, σερβίριζε μάλιστα, κάνα τη Που είχε κάνει μάλιστα. την κορυφαία, τον κορυφαίο τόνο. <laughs> ναι. Με ριζάκι και βαλεκάρι μέσα. Του λέω τι Πώ το σκέφτηκε το κάνει εδώ μέσα. <laughs> Πήγαινε. Ξενετικά <laughs> Δεν μου λε, κάνε μου λίγο ένα σύντομο ταξίδι αλλού. Α την Ιθάκη. Την Ιθάκη την ξέρω. Πε μου πού θα πήγαινα αν ήθελα να πάω να φάω κάπου και να μην το ξεχάσω. Να είναι εμπειρία ζωή. Σε ποιο μέρο του τη Ελλάδα. Η, η, Κρήτη είναι μέσα, όχι ναι. στη θάλασσα. Μέσα η Κρήτη είναι αξέχαστη. Όποιο κομμάτι και να επιλέξει. Είναι μοναδική όπως και η ζέστη των ανθρώπων αυτών. Ναι. Η μάνη το ίδιο. Δηλαδή η καλαμάτα mm. έχει εξαιρετικά μαγαζιά. Ναι. Έχει πολύ ωραίο φαγητό η καλαμάτα και μια ασύλληπτη παραλία. Το κάνω πολλές φορές με το αυτοκινούμενο το κομμάτι αυτό. Ναι. Ε... Νησιά, δεν θα μου πεις. Νησιά. Εκτός από την Κρήτη. Εκτό από τα Κοσμοπολίτικα που δεν με αφορούν, ναι. παρότι δραστηριοποιούμε και στη Σαντορίνη, ναι. που είναι στα γραμμικά νησιά αυτά, δεν ναι. είναι καλά. Ναι. Έχουν όμω εξαιρετικό φαγητό γιατί έχουν πάρει από την Αθήνα ό,τι καλύτερο ναι, υπάρχει εντάξει, και το έχουν μεταφέρει προ τα εκεί. Η Αμοργό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Η Σύφνο μου αρέσει ναι. πάρα πολύ. Ε, και, και την έχει την παράδοση. Αλλά του Μεντέ, την κρατάει. Το νησί, το νησί που πραγματικά με απογειώνει όταν το επισκέπτομαι είναι η Κάλυμνο. Η Κάλυμνο. Μάλιστα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν στηρίξει τη ζωή του στη φιλία του. Ο ένας είναι πάνω και του δίνει οξυγόνο με το λάστιχο και ο άλλο είναι κάτω για να βγάλει το μεροκάματο του. Όταν λοιπόν γνώρισε ένα σουγγαρά και του έκανα εγώ συνέντευξη, ναι. τον ρώτησα αν έχει φοβηθεί ποτέ. Ναι. Και μου είπε, Παιδάκι, μου έχω περπατήσει τέσσερι φορέ στο Αιγαίο. Τι να φοβηθώ. Αυτό... Αυτό τα λέω όλα. Για έχω περπατήσει. Ε. Έχω περπατήσει oh, τέσσερι oh, φορέ oh, στο Αιγαίο. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, Λευτέρη, μου δεν έχω λόγια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθε. και εγώ ευχαριστώ γιατί είπα πράγματα που σχεδόν τα βάζω και τα παρκάρω στο μυαλό μου και τα αφήνω εκεί να. Στέκουν, ε, είναι δε. ωραία όμω. Τα έχει παρκάρει τόσο καλοπαρκαρισμένα που βγαίνουν άνετα. <laughs> τα βλέπω πολύ άνετα, βγαίνουν. Ξεπαρκάρει <laughs> πολύ εύκολα. <laughs> λοιπόν, ε, θέλω να ακούσουμε το Wild My Guitar Gently Whips. Υπέροχο <laughs> τραγούδι. <laughs> τον Beatles, αγαπημένο και δικό μου, αλλά εδώ σου λέω, το πρόβλημα είναι με αυτά τα τραγούδια που μου έφερες, ότι είναι... Ε, Ταιριάζουμε πιο πολύ, όπω είπα, ακόμα και από τα κεφαλαία και από Για, για να καταλάβουν ποιο ήταν ο Χάρισον. <laughs> <laughs> ναι, ο Χάρισον, ναι, καταπληκτικό. George Χάρισον, Beatles. While my guitar gently weeps. μα τόσα σχεδιατάμε, Γεια σα.